δύο λεπτά το λόγο. Ένα για να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Και δεύτερο, έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Δήμαρχο, το οποίο αν μου απαντήσει τώρα δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν μου απαντήσει, θα σας το καταθέσω για, να, για την τρέχουσα διαδικασία με το άρθρο 30. Αλλά μπορεί να απαντήσει στο επόμενο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτά που ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Δήμαρχος, και εννοώ, εγώ θα περιοριστώ μόνο στο κομμάτι που αφορά το ταξίδι του Σκιάνη. Κανένας δεν πρόκειται να βάλει σε εμάς ότι θα λυπηθούμε ποτέ να διαθέσουμε με την ψήφο μας χρήματα του Δήμου Άργους Μυγινών σε εκδηλώσεις που αφορούν την εξωστρέφεια του Δήμου, είτε σε αυτές βρίσκεται ο Δήμαρχος, είτε βρίσκεται δημοτική αντιπροσωπεία από οποιονδήποτε αποφασίσουν τα συντεταγμένα όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, εμείς στην Οικονομική Επιτροπή καταρχήν ψηφίσαμε δύο δαπάντες. Η μία αφορούσε το ταξίδι του κυρίου Δημάρχου και η άλλη το ταξίδι ενός διερμηνέα. Λοιπόν, αυτά και μόνο. Βεβαίως, και θέλω να τα καταθέσω, κατόπιν υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και έγκριτα των εφημερίδων του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο, που καταδίκασαν τους δύο αυτούς οργανισμούς οι οποίοι έκαναν αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Έχουν κάθε δικαίωμα, ναι, μόνο να με αφήσετε να το τελειώσω εγώ. Λοιπόν, εμείς λοιπόν διαβάζοντας όλα αυτά, εκείνο που μας έμεινε ως αίσθηση και δεν έμεινε αίσθηση σε εμάς, έμεινε ως αίσθηση και στον τελευταίο πολίτη, είναι ότι δυστυχώς η εκδήλωση στην οποία πήγε ο Δήμαρχος δεν ήταν αυτό το οποίο όλοι περιμέναμε ότι θα είναι και γι' αυτό το λόγο δώσαμε την ψήφο μας στην Οικονομική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι ήταν πολύ μικρότερη των περιστάσεων. Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον ΟΗΕ ούτε με την Οξφόρδη με βάση 7 που έχουν γραφτεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και σταματώ εδώ. Δεν απαντάω ούτε στα υπόλοιπα που ο κ. Δήμαρχος. Σταματώ εδώ. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην επιλογή της παρουσίας του Δημάρχου καταρχήν και κατά δεύτερον του ίδιου του Δημάρχου Μυγινών με αντιπροσωπείες σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί πολλές φορές αντί να πετύχουμε την εξωστρέφεια του Δήμου, δυστυχώς καταλήγουμε σε δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν ηλαρότητα σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ.